ξανά στη Θεσσαλονίκη, άλλη ομάδα πλέον, ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι η πρώτη εικόνα και με τι βάση ξεκινάμε την προετοιμασία σε μια κομική χρονιά για τον Ηρακλή. Καλώς σας βρήκα. Οπωσδήποτε πρόκειται για το ξεκίνημα μιας πάρα πολύ δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε για το πρωτάθλημα που έρχεται είναι ότι και φέτος θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άρα όπως κάθε χρόνο, έτσι και για εμάς στο ξεκίνημα, το πιο σημαντικό είναι να μαζευτούμε όλοι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα. Να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις όσο το δυνατόν πιο άμεσα, να βρούμε τη χημεία μας και την ομοιογένεια που απαιτείται. Πάνω απ' όλα να ευχηθώ τα παιδιά μας να είναι υγιή και μακριά από άσχημες καταστάσεις. Και όπως να το κάνουμε, νομίζω ότι άπαντες στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή, περιμένουμε ανυπομονησία την επιστροφή της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία. Από την πρώτη στιγμή που ήρθατε σε συνεργασία με τον Ηρακλή μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της προσθήκης σας στο σύλλογο, είχατε με ένα διάστημα προγραμματισμού επιλογών και καταγραφής των αναγκών της ομάδας. Πώς αυτό το μοτίβο, το πλάνο συνεχίζει και πώς θα καταλήξει ή πώς κρίνουμε τις μέχρι τώρα κινήσεις στην προσπάθεια να γίνει μια ανταγωνιστική και μια φιλόδοξη ομάδα, που δεν είναι καθόλου εύκολο μετά από 8 χρόνια που ξεκινάμε. Οπωσδήποτε είχαμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να γίνει σε όλα τα επίπεδα και εντός γηπέδου και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Το ευχάριστο, το αισιόδοξο και αυτό που εμένα με κάνει να νιώθω σίγουρος για την τελική έκβαση της φετινής προσπάθειας είναι ότι άπαντες έχουν πάρα πολύ μεγάλη θέληση, πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Η διοίκηση από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας κάνει τα αδύνατα δυνατά, ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε μιλάμε για μεταγραφές, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα σε οργανωτικό επίπεδο. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη δίψα, τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, αλλά και από όλους όσους βρίσκονται γύρω από την ομάδα, και τόσο καλή συνεργασία με τη διοίκηση, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούμε να σκεφτόμαστε και μόνο ευχάριστα πράγματα έχουμε να περιμένουμε. Από το παζλ λείπουν ορισμένα κομμάτια, τι λείπει ακόμη, τι να περιμένουμε? Εντάξει, περιμένουμε σίγουρα δύο παιδιά στη θέση των ψηλών και ευελπιστούμε μέσα σε επόμενες μέρες να έχουν κλείσει και αυτές τις δύο εκδοχές. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι άλλο? Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στην προσπάθεια που γίνεται, στη δουλειά, φαντάζομαι? Εντάξει, όπως είπα, άπαντες περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμό το ξεκίνημα της σεζόν. Ξέρουμε για τον κόσμο του Ηρακλή τι σημαίνει να επιστρέφει η ομάδα στην Basket League. Εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα. Έχουμε προσπαθήσει να στελεχώσουμε το ρόστερ όσο καλύτερα γίνεται. Θα χρειαστούμε υπομονή μέχρι να βρούμε τη χημεία μας. Είναι δεδομένο ότι άπαντες θα δώσουμε το 100% και παραπάνω και είμαι σίγουρος ότι σταδιακά και παιχνίδι με το παιχνίδι ο κόσμος θα δει από την ομάδα και από την Ηρακλή αυτό που ονειρεύεται και περιμένει. Ευχαριστούμε πολύ.